Κυρία Ελπίδα, θέλω να σας πω κάποια πράγματα που κάνει η Φωτεινή, τα οποία δεν είναι σωστά. Καθόλου αύριο είστε στην Παντά. Θα φουγαλίσετε το μουνί που σας έκαζε. Είστε τα χέρια στην κάρτα. Ηχογράφησέ το με τράπεζα που δουλειάζουνε. Καγγέλη. Πίστη. Θα φουγαλίσετε το μουνί που σας έκαζε την αυτή της μαύρα αίμα. Αυτή είναι η Φωτεινή Προγκάκη. Καλημέρα ή καλησπέρα, ανάλογα με τι ώρα θα δείτε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, συνήθως δεν κάνω εγώ τέτοια βίντεο, τουλάχιστον όχι σε αυτό το κανάλι, γιατί αυτό είναι το επαγγελματικό μου gaming κανάλι, δεν πειράζει. Ήρθε η ώρα να εξηγήσω κάποια πράγματα. Και για όσοι άνθρωποι έχουν μπλεχτεί εντός εικών ή έχουν πάρει κάποια ιδέα για αυτή την υπόθεση ανάμεσα σε μένα και την τρελή από τη Χαρκίδα, να σας βάλω λίγο μέσα στο πλαίσιο, να καταλάβετε λίγο τα συμφραζόμενα. Θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή μαζί μου, γιατί αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μεγάλο, αλλά θα σας πω βήμα-βήμα. Νούμερο 1, η ιστορία. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Κάποια στιγμή στο Facebook είδα μία ανάρτηση με μία κυρία, ας την πούμε κυρία προς το παρόν, γιατί μόνο κυρία δεν είναι, τέλος πάντων, που έβριζε κάποιον άλλο κύριο. Έβριζε κάποιον κύριο, τέλος πάντων. Και μου έκανε εντύπωση αυτά που του έλεγε. Τα έλεγε έτσι με πολύ θυμό. Και λέω σίγουρα γυναίκα για να φωνάζει έτσι και να γράφει με αυτά τα κεφαλαία και τα λοιπά και τα λακιά μου και να βρίζει έτσι, πάνω πει ότι, γιατί τον έβριζε, πάνω πει ότι της έκανε κάτι κακό. Και μου έκανε εντύπωση και διαβάζω το σχόλιο της τέλος πάντων και έλεγε ότι είναι ανώμαλος, είναι το ένα, είναι το άλλο. Του τάχωνε. Λοιπόν, επειδή δεν μου αρέσει η αδικία, είχα πάρει λάθος ιδέα, όπως έχετε πάρει κι εσείς λάθος ιδέα για μένα αυτή τη στιγμή. Αλλά όποιος με γνωρίσει, τέλος πάντων, αλλάζει γνώμη. Τέλος πάντων, και είδα ότι είχε ένα αριθμό στο προφίλ της δημόσια. Το ψάξα στο Viber, που είχα Viber ακόμα τότε. Να είναι καλά η συγκεκριμένη κυρία που πλέον δεν έχω Viber. Δεν πειράζει, όλα καλά. Και της έστειλα ένα μήνυμα και της είπα, λυπάμαι για αυτό που περάσατε. Ό,τι χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας. Ένα πολύ ωραίο, όμορφο έτσι. Ευγενέστατο το μήνυμα. Και αυτό, άλλωστε, αν είναι ειλικρινής, που δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, θα το παραδεχτεί και η ίδια. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι θα γίνουν βέβαια όλα αυτά, γιατί ξέρω ότι θα γίνουν όλα αυτά, δεν θα το έχω ξεκινήσει καν. Μου βγήκε σε καλό αυτή η υπόθεση, αλλά σε άλλο κομμάτι θα φτάσουμε προς το τέλος. Συνεχίζουμε την ιστορία. Την προϊστορία, μάλλον, πώς ξεκίνησε το όλο θέμα. Μου απαντάει κάποια στιγμή μετά από, δεν θυμάμαι, κάνα μήνα. Γιατί το Viber δεν το κοιτάει και συχνά. Αυτό όλοι το ξέρουν. Όσοι την ξέρουν την κυρία, το ξέρουν αυτό. Μου απαντάει, πιάνουμε μια κουβέντα. Μετά παρατήρησα κάτι που δεν μου άρεσε στο προφίλ της. Και της μίλησα γι' αυτό και ψιλοτσακωθήκαμε. Μισό να σας το δείξω. Θέλω λοιπόν να κοιτάξετε προσεκτικά αυτό το screenshot. Και θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες σε σχέση με αυτό το screenshot. Υπάρχει μία μικρή αλλά σημαντική διαφορά. Αν κοιτάξετε εδώ πάνω δεξιά, εδώ είμαι με το δικό μου, το προσωπικό το προφίλ, ενώ εδώ, σε περίπτωση που δεν το είδατε πριν, είναι με το προφίλ της... Λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Πολύ απλά, μετά που τσακωθήκαμε λίγο με αυτή την κυρία, εντός εικών κυρία, γιατί μόνο κυρία δεν είναι. Της είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό, γιατί εγώ είμαι αυτής της θρησκείας, και άρχισε να δικαιολογείται. Βασικά, ακούστε αυτό, ακούστε τι είπε, η ψεύτρα. Ξέρεις. Ναι, είναι παρόλο τον Πινελίκη που μου έχεις ρίξει για τους μουσουλμάνους. Εγώ το έλεγα για τη συγκεκριμένη που έχουν κατακλείσει το Facebook και εσύ το πήρες σε προσωπικό. Το ακούσατε, έτσι.
είπε ότι το έλεγε για τη συγκεκριμένη κυρία και εγώ το πήρα σαν προσωπικό. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε μπροστά μας στην οθόνη, ας διαβάσουμε προσεκτικά και θα εξηγήσω αυτό το κομμάτι με τις φωτογραφίες, γιατί το ένα προφίλ και το άλλο το προφίλ. Για να δω πώς το έχουμε κάνει. Ναι, προς πίσω. Διαβάζουμε. Με συγχωρείτε, αλλά λόγω εμπειρίας διαχείρισης του Facebook, και θέλω να παρατηρήσετε λίγο πώς γράφει, έτσι. Όταν βάζει κόμμα, δεν βάζει κενό μετά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Φωτεινής. Να το θυμάστε αυτό. Εξαιτίας της δουλειάς μου και των πολλαπλών εφαρμογών που χρησιμοποιώ, το προφίλ σας μου φαίνεται ξεκάθαρα πως είναι παντελώς ψεύτικο και δεν έχετε ουδεμία σχέση με το άτομο που παρουσιάζεται. Να είστε καλά και καλή σας συνέχεια. Και από κάτω ακριβώς γράφει, καθώς επίσης παρουσιάζεται μια εικόνα στον κόσμο καθαρά βαθιάς ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, αλλά στα like σας, ακούστε αυτό το πράγμα μόνο όταν το διάβασα, λέω τι, στα like σας διαπίστωσα έχετε πολλούς μουσουλμάνους. Δηλαδή, συγγνώμη, η πίστη μου βασίζεται πάνω στα like που έχω πάρει από αλλούς. What? What? Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά με τους μουσουλμάνους, πληθυντικός, με τους μουσουλμάνους, είμαι θέλω να πει ξεκάθαρη και απόλυτη, ξεκάθαρα και απόλυτη ότι δεν θέλω καμία επαφή μαζί τους. Γι' αυτό έκανε σχέση μαζί μου. Πάμε παρακάτω. Γιατί εγώ είμαι πραγματικά ορθόδοξη χριστιανή και τα πιστεύω μας με τις ιδεολογίες μας, ήθη και έθιμα, ουδεμία σχέση έχουν με τη χριστιανοσύνη μας. Να σου διαβάσω την ίδια την Καινή Διαθήκη που λέει ότι η χριστιανή γυναίκα επιτρέπεται να έχει αλόθρωστο άντρα. Το λέει ο ίδιος ο Παύλος στην Καινή Διαθήκη. Να σου το διαβάσω. Γιατί εγώ είμαι πέρα από καθηγητής αγγλικών, είμαι και λόγιος συγκριτικής θρησκεολογίας και έχω γράψει και βιβλίο γι' αυτό. Τέλος πάντων. Το έχω εκεί πάνω. Κάτσε να το δείξω. Πατήσω μια παύση. A few moments later. Λοιπόν, να και το βιβλίο, το βλέπετε μπροστά σας στην οθόνη αυτή τη στιγμή. Να, αυτό εδώ είναι. Και ο τίτλος γράφει συγκριτική... Κάτσε να το δείξω λίγο στην κάμερα. Συγκριτική θρησκεολογία. Σας κάνω κατευθείαν τη μετάφραση. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για τις γραφές. Αυτό το βιβλίο το έχω εκδώσει εδώ. Μου πήρε 5 χρόνια μελέτης, έχω διαβάσει όλες τις γραφές, έχω 30 ιές γραφές, όλες διαφορετικές βέβαια. Δεν είναι επί του θέματος όμως. Όπως βλέπετε και στην οθόνη γράφει το όνομά μου πάνω-πάνω, Αθήνα 2012, κάτω-κάτω. Έχει τα τρία σύμβολα από τις τρεις σημειτικές θρησκείες, Ιουδαϊσμός, Χριστιανισμός και Ισλαμισμός. Είναι η ειδικότητά μου. Τώρα θα σας διαβάσω από την Κοινή σας Διαθήκη και με ένα σμπάρο δύο τριγώνια θα καταρρύψω και τον μύθο ότι η γυναίκα δεν επιτρέπεται να πάρει αλόθρησκο άντρα. Α προς Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφια 13 και 14. Στην Κοινή σας Διαθήκη, σύμφωνα με τα λόγια του Παύλου, το οποίο λέει στην αρχή κάτι σοκαριστικό, αλλά για να καταλάβετε τα συμφραζόμενα θα διαβάσω ένα εδάφιο που πριν, το 12ο εδάφιο. Οπότε α προς Κορινθίους, κεφάλαιο 7, εδάφιο 12. Για τις άλλες περιπτώσεις, να τι έχω να πω. Και παρεπιπτόντως διαβάζω την Ορθόδοξη Αγία Γραφή, την Χριστιανική Ορθόδοξη Αγία Γραφή. Και όποιος είχε αμφιβολίες να πάει να την αγοράσει και να κοιτάξει προς μόνος του ή μόνη της, τέλος πάντων. Είναι επίσημη, έχει φαγωθεί βέβαια, την έχω διαβάσει άπειρες φορές. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω, ή μάλλον ξανά από την αρχή. Για τις άλλες περιπτώσεις, να τι έχω να πω εγώ αυτή τη φορά και όχι ο Κύριος. Αυτό είναι λίγο σοκαριστικό. Αν είσαι χριστιανός, απλώς είσαι κάτσε ρε εσύ. Η Αγία Γραφή δεν είναι ο λόγος του Θεού. Όχι, όχι φιλαράκι, δεν είναι ο λόγος του Θεού. Το λέει εδώ πέρα και μόνος του ο Παύλος. Εσείς ακολουθείτε τον Παύλο, δικαίωμά σας. Δεν θα σας κατακρίνω γι' αυτό. Συνεχίζει και λέει, αν ένας αδερφός έχει σύζυγο μη χριστιανή και αυτή συγκατοικεί να μείνει μαζί του,
συγκατατίθεται, συγγνώμη, να μένει μαζί του, να μην τη χωρίσει. Εδάφη 13. Και αν μια γυναίκα έχει σύζυγο μη χριστιανό, εννοεί γυναίκα χριστιανή να έχει σύζυγο μη χριστιανό, που συγκατατίθεται να μένει μαζί της, να μην τον χωρίσει. 14ο εδάφιο λέει, γιατί ο μη χριστιανός άντρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού. Και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού, χάρη στην ένωση με τον χριστιανό. Αλλιώτικα, τα παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, όπως τα παιδιά των ειδωλολάτρων. Και εμείς οι μουσουλμάνοι δεν είμαστε ειδωλολάτρες, ούτε οι Εβραίοι είναι ειδωλολάτρες. Πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε εικόνες και τέτοια όπως έχετε εσείς στις εκκλησίες σας. Αυτά είναι για μας είναι βλασφήμια. Πάμε παρακάτω. Όπως και οι Εβραίοι το ίδιο κάνουν. Ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού. Δηλαδή, σας λέει ξεκάθαρα ο Παύλος ότι οι γυναίκες και οι άντρες μπορείτε να πάρετε από άλλες θρησκείες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Πάμε παρακάτω. Ας συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Επιτέλους να εξηγήσω πώς γίνεται στη μια φωτογραφία να δείχνει την φωτογραφία της τρελής και στην άλλη να έχει τη δικιά μου φωτογραφία, το προσωπικό προφίλ. Πολύ απλούστατα γιατί, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, η τρελή από τη Χαλκίδα όταν είχε έρθει εδώ πέρα μου έχει δώσει πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς, όχι σε όλους, στους 4 από τους λογαριασμούς, οι οποίοι όπως βλέπετε στην οθόνη, βλέπετε και τα email, βλέπετε και τα κινητά, βλέπετε και τον κωδικό. Τα έχει αλλάξει βέβαια, εντάξει, γι' αυτό μπορώ και τα δείχνω. Θέλω να σας δείξω κάτι ακόμη, αλλά εδώ θέλω να κλείσω το δεύτερο κομμάτι που είναι η προκατάληψη κατά του Ισλάμ. Okay? Και έτσι τουλάχιστον εξήγησα πώς σε αυτό το screenshot βλέπετε το δικό της προφίλ, ενώ σε αυτό βλέπετε το δικό μου. Ας συνεχίσουμε στο τρίτο κομμάτι. Ερχόμαστε λοιπόν πίσω σε αυτή τη φωτογραφία που έδειξα πολύ, πολύ γρήγορα προηγουμένως, η οποία, αν παρατηρήσετε πάνω αριστερά, είναι το τηλέφωνο της. Αυτό είναι το Viber μου, είναι από το desktop, από τον υπολογιστή. Λέγεται desktop Viber. Όλοι μπορείτε να το κατεβάσετε και να το χρησιμοποιήσετε, όπως και το WhatsApp. Λοιπόν, τέλος πάντων, να και μια χρήσιμη πληροφορία για εσάς. Πάνω-πάνω γράφω πριν το όνομά της A. Magnuna. A, εντάξει, είναι A στα αγγλικά, άρθρο. Magnuna στα αραβικά σημαίνει τρελή. Magnun είναι τρελός, Magnuna είναι τρελή. Λοιπόν, μια τρελή φωτεινή και το τηλέφωνο της. Λοιπόν, εντάξει, το έχει δημόσια, σιγά, δεν καταπατάω κάτι. Ας διαβάσουμε προσεκτικά αυτό το κομμάτι και λέει, quote, την ημέρα που ήρθα σπίτι σου, ακριβώς δεν θυμάμαι, προσέξτε το αυτό, ακριβώς δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία, πότε τα γράφει αυτά, 14 Αυγούστου. Θυμάμαι όμως πως το μόνο που λέγαμε θέλω να γράψει, και κλασικά κόμμα και μετά χωρίς να βάλει κενό, είναι χαρακτηριστικό, να το θυμάστε αυτό, είναι χαρακτηριστικό της Φωτεινής αυτό, να το θυμάστε. Θα μιλήσουμε για τη δουλειά, κόμμα, χωρίς κενό, ενώ εσύ το μόνο που είχες κάνει μέχρι να μιλήσουμε για τη συνεργασία μας ήταν να καθαρίσεις το λάπτοπ, γιατί είχε πολλά σκουπίδια όντως, αλλά ήταν, είχε πολλά άχρηστα μέσα, και να μου φτιάξεις σε κουτάκια τις εφαρμογές στα κινητά μου. Όντως, αυτό έγινε. Όπως είδα στο Messenger απόψε, δεν είχε στείλει σε κάποιον μηνύματα για ενημέρωση ή να έχει ξεκινήσει ομιλήσει ως τότε. Καλές και μόλις η Φωτεινή. Μόνο αυτά που προανέφερα έκανες. Προσέξτε το αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και λέει, εγώ από την πλευρά μου πλευρά σου εξήγησα πάνω κάτω πώς έχω αφήσει το γραφείο έτσι στον αέρα μέρες χωρίς απαντήσεις και στο περίπου πώς δουλεύουμε στις πρώτες 3 με 4 μέρες το μόνο σίγουρο ότι κάναμε έρωτα. Αρκετές φορές κάνει έρωτα κτλ. Κοιμόμαστε εξαντλημένοι κτλ. Προσέξτε όμως τι έχει πει. Μόνο αυτά που προανέφερα έκανες. Να το θυμόμαστε αυτό. Εντάξει. Λοιπόν,
όσο καιρό ήταν εδώ η τρελή από τη Χαλκίδα, της καθάρισα το λάπτοπ, της οργάνωσα τα κινητά της, βρήκαμε τους κωδικούς από, από τα 4 προφίλ, γιατί δεν ήξερε τι της γινόταν. Έστελνε κωδικούς στην κόρη της, γιατί κάποια ήταν γραμμένα στο κινητό. Ένα προφίλ ήταν γραμμένο στον κωδικό. Ένα προφίλ, συγγνώμη, ήταν γραμμένο με το κινητό της κόρης της. Γενικώς έχει άπειρα προφίλ. Και θα φτάσουμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ αστείο. Είναι αυτό που λέμε, όποιος σκάβει το λάκκο του αλλονού, πέφτει ο ίδιος μέσα. Σε κάποια φάση, της μίλησα και της είπα ότι έχω μία κοπέλα που συνεργαζόμαστε. Και την πήρα τηλέφωνο και μπροστά της κιόλας. Και αυτή λέει ότι αυτή η κοπέλα δεν υπάρχει. Μάλιστα. Είναι τόσο βλαμμένη. Τα έχει χάσει τόσο πολύ. Δεν ξέρει τόσο πολύ τι της γίνεται. Η γυναίκα είναι άλλα ντι άλλα, γιούχου, κυκλοθυμική, διπολική, you name it, you name it. Τέλος πάντων, με τα πολλά πολλά την διώχνω από εδώ πέρα, σχεδόν με τις κλωτσιές, και καθώς όταν την έδιωξα, της είπα έξω, ήταν 2,5 ώρα το πρωί, της είπα, δεν έχω χτυπήσει ποτέ γυναίκα, κανόνισε να γίνεις η πρώτη. Γιατί τόσο πολύ δεν την άντεξα με την κυκλοθυμική της διπολικότητά της, τη διαταραχή της, άστα να πάνε. Λοιπόν, η ίδια το παραδέχεται ότι παίρνει μόνο Ζάναξ. Θα το ακούσετε κιόλας. Παίρνει Ζάναξ. Από τα 4 φάρμακα που πρέπει να παίρνει, παίρνει μόνο ένα. Στις 23 Αυγούστου, έτσι από περιέργεια, είπα, ας δοκιμάσω έναν κωδικό από ένα κινητό. Και μπήκα μέσα και βρήκα ότι είχε φτιάξει ένα καινούριο λογαριασμό. Εντελώς καινούριο, δεν είχε τίποτα μέσα. Και τη αλλάζω τον κωδικό. Σιγά, σιγά το έγκλημα. Καινούριο λογαριασμό ήταν, δεν είχε τίποτα μέσα. Ούτε γνωστούς, ούτε likes, ούτε αναρτήσεις, τίποτα. Έχει βάλει μόνο τη φωτογραφία της και είχε γράψει κάτι παπαριές. Πολύ λίγα, ήταν την ίδια μέρα που το έφτιαξε. Unbelievable. Και τη γράφω, ηρωνικά, στις 3:43 το πρωί. Ναι, γεια σας. Είστε η δίδυμη αδερφή μου, μήπως. Και αρχίζει. Όχι, κόμμα, χωρίς κενό. Να το θυμόμαστε αυτό. Κόμμα, χωρίς κενό. Είσαι ο Ζακ που σήμερα έδωσα τα στικάκια στον εισαγγελέα της Χαλκίδας με τους δικηγόρους. Γιάντα, 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 γιάντα. Η γνώμη μου για αυτό το θέμα. Να τάστρα, να και γλάστρα. Πάμε παρακάτω. Το στικάκι τι μας το δείχνει, κοπελιά. Λοιπόν, θέλω όμως να προσέξετε, εγώ την τρέλανα στην ηρωνία, θέλω να προσέξετε τι γράφει εδώ πέρα. Της γράφω βέβαια, πάλι ξέχασες να κάνεις love emoji, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της Φωτεινής, πάντα βάζει χαχα και καρδούλες στα δικά της, να το ξέρετε αυτό. Γράφει, βάζει μια κόμμα, δεν βάζει κενό και πάντα γράφει και της έχω πει, μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό, μην βάζεις καρδούλα πάνω στα δικά σου. Στο είπα άπειρες φορές, τέλος πάντων, τελικά έτσι την πάτησε. Αυτή είναι η ειρωνία. Καλημέρα, σας λέει γραφείο γνωριμιών ο κύριος Μακάριος. Δεν με λένε έτσι, αλλά τέλος πάντων, αυτό το είχα εξηγήσει ότι δεν με λένε έτσι και η βλαμμένη φίλη σου τη το είχα πει ότι δεν με λένε έτσι. Δεν είναι το κανονικό μου όνομα. Πάμε παρακάτω. Αλλά επειδή είσαστε βλαμμένες και οι δύο και ταιριάζετε και οι δύο, εσύ και οι άλλοι, δεν θα πω το όνομά της. Εσένα μπορώ να πω το όνομά σου, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε. Βρήκες παιδάκι να παίξεις. Θα σου γνωρίζοντας ότι η μητέρα μου έχει φύγει από τη ζωή από 29 Οκτώβρη του 2022, έγραψε αυτό το πράγμα. Κυρίες και κύριοι. Έγραψε αυτό το πράγμα. Για τη μητέρα μου που έχει πεθάνει. Μάλιστα. Εδώ, θα κάνουμε μία μικρή παύση. Θέλω να ακούσετε αυτό το κομμάτι. Απλώς και η Ελπιδούλα σήμερα με στενοχώρησε πάρα πολύ από χτες, γιατί επειδή είμαι ένας δοτικός άνθρωπος και το έχεις καταλάβει, από καλλιέργεια και από συμπεριφορά δεν βρίζω. Δεν θα κάτσω να βρίξω. A few moments later. Πώς θέλω να το
για να μου δώσει την εντύπωση να καταλάβω το πόσο κιλά μαλάκα είσαι. Θα σου γαμίσω το μόνο που τα πέταζε. Να δεν βρίζω. Πίστη. Να δεν βρίζω. Θα σου γαμίσω το μόνο που τα πέταζε την αυτή της μαύρα αίμα. Να δεν βρίζω. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Sorry, ήταν πολύ αστείο. Δηλαδή, πώς το σκέφτηκα αυτό το πράγμα και το βάλω μαζί. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι. Τι έγινε μετά στο σπίτι μου. Με έβαλε διαχειριστή στην ομάδα της. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο άσχετη είναι. Κοιτάξτε αυτό το κομμάτι. Να δείτε πόσο άσχετη είναι. Μια εικόνα σαν χίλιες λέξεις. Πόσο μάλλον ένα βίντεο. Ακούστε. Φωτεινή, το μόνο που σου είπα. Το μόνο που σου είπαν ότι εσύ κάνεις τις προσκλήσεις και εγώ τους δέχομαι. Ναι, δεν τους δέχεσαι. Ναι, μόνος του. Φανταστείτε τώρα να τις το λέω, να το βλέπω μπροστά μου στην οθόνη ότι εγώ τους δέχομαι, δεν τους δέχεσαι. Ένα από τα βασικά προβλήματα που ανακάλυψε αυτή τη γυναίκα, ένα από τα πολλά προβλήματα που έχει, είναι ότι έχει μια συγκεκριμένη ιδέα στο μυαλό της. Αυτό ήταν. Τέλος. Αυτό. Δεν ακούει κανέναν. Είναι η δικιά της κατά 99,99% εσφαλμένη αντίληψη. Και επιμένει πάνω σε αυτό. Ακόμη και όταν της λες ότι μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος. Είναι αυτό που λέω. Και τσαντίζεται κιόλας γιατί είναι κυκλοθυμική. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Όποιος αμφιβάλλει. Ας πάει να κάτσει μαζί της μία μέρα. Σας προκαλώ να κάτσετε μαζί. Δεν θα αντέξετε μία μέρα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Ο λόγος που δείχνω αυτό το review, το οποίο είναι γραμμένο από δύο άτομα. Θέλω να παρατηρήσετε λίγο το σημείο 17. Όπου λέει, δεν ασχολείται καθόλου με τους λίγους άντρες που έχουν πληρώσει για να κάνουν γνωριμία και τους αποφεύγει συνέχεια ακόμη και όταν τις επενθυμίζεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πληρώσει. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει μπροστά μου. Όσο καιρό ήταν σπίτι μου, της έκανε εγγραφή ένας κύριος, δεν θα πω το όνομά του, δεν έχω το δικαίωμα να πω το όνομά του, αλλά του έχω μιλήσει. Του έχω μιλήσει τηλεφωνικώς και όποιος αμφισβητεί, ας μου στείλει μήνυμα στο επαγγελματικό προφίλ που είναι μοιρασμένο παρεπτόντος και θα σας. Με την άδεια του κυρίου, θα έρθει σε επαφή μαζί σας να σε επιβιώσει ένας από τους πολλούς που έχω έρθει σε επαφή. Έχω βρει αρκετούς, πολλούς μάλιστα, που θα επιβεβαιώσουν ότι η Φωτεινή Προγκάκη τους έχει φάει λεφτά και δεν τους έχει κάνει καμία γνωριμία και ότι κυνηγάνε νομικά. Συνεχίζοντας, αν προσπαθήσει κάποιος να επιμείνει και να της πει ότι ο άνθρωπος την ψάχνει και θέλει να κάνει γνωριμία, η απάντησή της θα είναι ως εξής. Όπως μου απάντησε. Και σε μένα, κάτι παρόμοιο, δεν είπα ακριβώς τα ίδια λόγια, αλλά αυτό είναι από εμπειρία, αλλωνών. Δεν έχει καταλάβει ακόμα γιατί ξέρουμε αυτές τις πληροφορίες. Είναι τόσο χαζή. Μα βασικά τα έχει χαμένα. Δεν ξέρει καν ποιος έχει έρθει στο γραφείο της, όταν υπήρχε ακόμα, που είναι πάνω από το γραφείο του κύριου Λούκα. Καλησπέρα. Τι κάνατε, κύριε Νίκο? Καλά, με πήρατε την πιο κατάλληλη στιγμή. Καλά. Ναι. Αυτή τη στιγμή φτιάχνω ένα βίντεο για να ξεπροβάλλω την Φωτεινή Προγκάκη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, φτιάχνω ένα βιντεάκι. Και μιλάω στον κόσμο για τις απατονίες που έχει κάνει. Και με πήρατε χωρίς την πιο κατάλληλη στιγμή. Είμαι ο Ζακ. Αυτός είναι ο επαγγελματικός μου αριθμός. Καλά είμαστε. Τι κάνουμε, φίλε μου? Εχθές και είδα πήγες ένα site εκεί και είχαν ανοιχτή ακρόαση και να πει που ήταν χώρο. Εγώ την έγραψα και με τα έπαιξε. Κλασικά. Αφού είναι απατεώνησα. Λοιπόν, κύριε Νίκο, έχει κατεβάσει τα χειρότερα πράγματα για μένα. Δηλαδή, με πήρατε την πιο κατάλληλη στιγμή. Με την άδειά σας, αυτό που λέμε τώρα το ηχογραφώ και θα το βάλω στο βίντεο. Αλλά δεν έχω πει το επίθετό σας. Με την άδειά σας. Έχω την άδειά σας. Θα το βάλω στην κόλλα. Α, ωραίος. Αφού το είπατε και μόνος σας, μια χαρά. Λοιπόν,
έλεγα σε αυτό το σημείο που με πήρα το τηλέφωνο ότι όταν κάποιος άντρας, από τους λίγους άντρας, τις κάνουν εγγραφή και τις το επιθυμήσεις, γιατί αυτό έχει γίνει μπροστά μου, σου λέει, με λίγα λόγια, να πάει στο διάλογο ο παλιωμαλάκας. Χαίστο να, ή να πάει να γαμηθεί ο παλιωμαλάκας. Εμείς έχουμε δουλειά τώρα. Μα εκείνη τη στιγμή, εγώ λέω, ρε ηλίθεια, αυτός ο άνθρωπος είναι η δουλειά σου, εσύ έχει πληρώσει λεφτά. Είχα και δεν το σωστήκα και κάτι μαλακίσαμε. Ακριβώς. Κάτι ψευτικές, κάτι μεγάλα ψέματα. Την είδα στο εντάξει, στη φάτσα της δεν την είχα ξαναδεί στο βίντεο. Αυτή είναι για δέσιμο, είναι. Ναι, ναι, είναι για δέσιμο. Η κοπέλα δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Λοιπόν, έχω βρει αρκετούς εκτός από εσάς, εκτός από σένα, εντάξει, σας μιλάμε στον Νικό. Έχω βρει αρκετούς εκτός από σένα, οι οποίοι θα μαζέψω μηνύσεις, καταθέσεις, τα πάντα. Τα πάντα. Θα μου τα στείλουν με κάποιο ειδικό τρόπο, θα ρωτήσω δικηγόρο τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και άλλες κινήσεις. Έχω ξεκινήσει ήδη να κάνω εγώ κινήσεις. Και με πήρε στην πιο κατάλληλη στιγμή, την ώρα που τραβάω βίντεο. Αυτό μου το πρότεινε κοπέλα αστυνομικός, η οποία είναι προσωπική μου φίλη, τα έχει δει η ίδια και μου λέει καλά, είναι τρελή αυτή η γυναίκα, πάει καλά. Έχεις πάει στην εισαγγελία της καρκίδας να κάνεις αναφορά για αυτό, θα μου χρειάζεται δικηγόρο. Όχι, δεν έχω πάει ακόμα στη Χαλκίδα, αλλά στη Χαλκίδα θα της κάνουμε κάτι καλύτερο από εισαγγελία. Καλύτερο, πολύ καλύτερο. Έχω επικοινωνήσει ήδη με κάποιους γνωστούς μου στη Χαλκίδα και δεν φαντάζεται, δεν θέλω να το πω, δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη, δεν φαντάζεται τι την περιμένει. Δεν φαντάζεται, κάτι καλύτερο από εισαγγελέα. Καλύτερο από εισαγγελέα. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι, έτσι. Δυστυχώς, όταν ήταν να έρθει Αθήνα, δεν είχα φύγει ακόμα για εξωτερικό, γιατί έφυγα, πήγα να δω την κόρη μου για τρεις μέρες στην Αίγυπτο. Ήταν τότε με τις βροχές. Δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Ναι, μωρέ, έγινε χαμός. Έγινε χαμός για δύο μέρες. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν έφταιγα εγώ. Εννοείται. Εννοείται. Εσύ και ένας άλλος που λέγεται Αλέξανδρος. Του μίλησα σήμερα. Έχω την άδειά του να πω το όνομά του. Μία άλλη κυρία από. Δεν θυμάμαι ποια περιοχή. Πάντως Βόρεια Ελλάδα. Άλλους δύο που πήγαιναν να του το παίξει γκόμενα και μετά του έφαγε λεφτά. Έχω βρει αρκετά άτομα. Αρκετά άτομα. Απλά δεν έχω την άδειά τους δεν έχω την άδεια να πω όλα τα ονόματα τους δημόσια. Δεν χρειάζεται. Εσύ πρέπει να εστιάσεις κυρίως πρώτον στις ΔΟΕ, να ψάξεις να βρει αυτή η κυρία τα χρήματα που έχει, πού τα βρήκε. Έτσι. Ναι. Τα βρήκε από κάποιο. Εργάζεται κάπου και έχει από την εργοδοσία της. Τρώει λεφτά από τον κόσμο και εξαφανίζεται. Γι' αυτό δεν σηκώνει τηλέφωνα. Μα γι' αυτό θα πρέπει να επέμβει η ζωή για να την κάνει όταν έσχεσαι. Γιατί αυτό που κάνει αυτή είναι παράνομο. Ένα το πρατούμα. Δεύτερο, πρέπει να μπει κάποιος του ηλεκτρονικού εγκλήματος συστημικός να πάει σαν τον πελάτη και να την τζακώσει τα πράσα. Δείχνω ότι είναι στιγμή που να της δίνει τα χρήματα. Και δύο ηλεκτρονικού εγκλήματος και τέτοιο. Και το άλλο που σου είπα. Λοιπόν, έχει ανεβάσει... βρίζει τη μητέρα μου που ξέρει ότι είναι νεκρή. Έχω χάσει τη μητέρα μου από 29 Οκτώβρη. Τη βρίζει με το χειρότερο τρόπο. Βρίζει τη θρησκεία μου. Βρίζει εμένα. Καλά, βρίζει εμένα, δεν με νοιάζει. Εγώ γελάω που το βρίζει εμένα. Ανεβάζω τώρα ένα. Κάνω καταγραφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, και τα έχω μαζέψει όλες τις βλακίες που έχει κάνει, όλα τα ψέματα, όλες τις απατονιές σε ένα βίντεο και θα το ανεβάσω και θα τρελαθεί. Θα τρελαθεί. Δεν θα έχει μετά. Δεν θα τολμήσει να πάει πουθενά. Γιατί θα την ξέρουν όλοι. Όλοι. Άμα θα φτάσω όπου μπορώ. Ακόμα και στα κανάλια. Ακόμα και στα κανάλια θα φτάσω για να ξέρει όλη η Ελλάδα τι απατεώνησα είναι η Φωτεινή Προγκάκη. Αυτό θα κάνω. Αυτό θα το κάνεις. Και με τη βοήθεια τη δική μας προχώρα. Εννοείται. Εννοείται, φιλαράκι. Είμαστε μαζί σου, να το ξέρεις. Εννοείται, φιλαράκι. Λοιπόν, και θα χαρώ. Θα χαρώ να πιούμε ένα καφέ από κοντά. Ναι, μόλις έγινε, φίλε. Έγινε, μιλάμε. Άντε, σε αφήνω για να συνεχίσω. Άντε, πάει. Λοιπόν, κάτσα να ξαναφορέσω τα ακουστικά. Παιδιά, τορκίζομαι, μα το Θεό. Αυτό δεν το είχα προσχεδιάσει.
Εγώ αυτό το βίντεο για να το τρέξω και να το φτιάξω χρειάζομαι ώρες και σήμερα δεν βγήκα έξω να δουλέψω γιατί έχω 4 δουλειές όπως ανέφερα προηγουμένως στην αρχή του βίντεο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ένα μεροκάμα το λιγότερο, δεν με πειράζει. Αξίζει όμως. Ο άνθρωπος με πήρε την ώρα που έφτιαχνα το βίντεο. Χωρίς edit, χωρίς τίποτα αυτό το κομμάτι. Έτσι, τον ακούσατε. Τον ακούσατε. Είπε και ονοματεπώνυμο. Ωραίος ο Νίκος. Λοιπόν, όντως το άλλο έγινε μπροστά μου. Χέστο να μου λέει. Εμείς έχουμε δουλειά τώρα. Μα εγώ και στη στιγμή σκέφτομαι και μετά μαζί με. Γιατί αυτό το review, δύο άτομα το γράψαν. Εγώ και η συνεργάτησά μου. Σκεφτόμαστε. Μα. Hello. Αυτός είναι η δουλειά σου. Πρέπει να του βρει κοπέλα. Πού να του βρει κοπέλα. Καλά. Καλά. Μου είπε συγκεκριμένα ο πρώην σύντροφός της και έχω την άδειά του να το πω αυτό. Έχω πάρει την άδειά του. Είχε κάτι μεγάλες εκεί πέρα, κάτι γριές που τις έστελνε για ένα ραντεβού, καθόντουσαν ξέρω εγώ ένα μισά ώρα και φεύγανε. Έτσι για πλάκα. Και ήταν κάτι κακάσχημες, χοντρές, γριές. Άντε βγάλε άκρη. Λοιπόν, σοβαρό γραφείο γνωριμιών, μετέπειτα, αυτό μου το έχει πει η ίδια, ασχολείται με όλα τα ανώμαλα, όλα, ποδολάγνη, κοπρολάγνη, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μου το έχει πει η ίδια. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το κομμάτι που έγινε στο σπίτι μου και για να κλείσω. Επειδή είδα ότι είναι κυκλοθυμική και τσαντίζεται με το παραμικρό και πας να της πεις κάτι και τα παίρνει στο κρανίο και κάνει κάτι εκρήξεις απίστευτες, σε κάποια φάση δεν άντεξα, της έβαλα τις φωνές και στις 2.30 ώρα το πρωί πρέπει να είναι 12 του μηνός, 12 Αυγούστου, νομίζω 12 Αυγούστου ήταν στα χαράματα, της είπα όπως είσαι φεύγεις τώρα από το σπίτι μου, έξω και την πέταξα απ' έξω και καλά της έκανα. Μάζεψε τα πράγματα της Άρων. Ό,τι δουλειά της έκανα στο δικό της υπολογιστή. Έβλεπα τις απατονιές της από τα προφίλ της. Γι' αυτό κατάφερα να κρατήσω κάποιες επαφές. Για να ξέρετε. Τώρα που έτυχε ότι... Γιατί λέει πολλά πράγματα, πολλά κουραφέξαλα, ότι τις... ή μάλλον όχι, δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι. Ωραία, να σας πω λοιπόν την ιστορία, το τι έγινε προς τις τελευταίες μέρες που ήταν εδώ και μετά που έφυγε. Μιλούσα με την κοινή μας γνωστή, χωρίς να ξέρω ότι εκείνη την ήξερε ήδη πριν από μένα. Χρόνια πριν από μένα. Της είχα μιλήσει εδώ μπροστά της, αλλά είναι τόσο βλαμμένη που δεν το θυμάται. Δεν το θυμάται καν. Αυτή είναι η πλάκα. Δεν ξέρει τι της γίνεται, μωρέ. Ξεχνάει πράγματα, είναι ψεύτρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ. Την ώρα που της μιλούσα, μου λέει, δεν μου λες. Θέλω να σου μιλήσω, αλλά πιο μετά. Κλείσε τώρα και θα σου μιλήσω πιο μετά. Εντάξει. Της μιλάω αργότερα και μου λέει, είσαι τρελός. Και της λέω, γιατί, τι έγινε. Εγώ ακόμα δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Μου λέει, πήγες να μπλέξεις με την κυκλοθυμική, την τρελή, ψυχαναγκαστική... διπολική, τα πάντα, τα πάντα. Που είναι υπερβολικά νευρικιά, κυκλοθυμική, μου έλεγε. Της λέω, την ξέρεις. Λέω, ναι, βέβαια. Πήγα για μία μέρα, για να δουλέψω στο γραφείο της, τότε που υπήρχε, και πώς φώναζε και κοπάναγε πράγματα και δεν μπορώ και να πάω το χάπια μου και να πάω να κοιμηθώ και να πάω στο νοσοκομείο και δεν... Μένα μου τα έλεγε αυτά και έχω σοκαριστεί. Και της λέω, okay, τι κάνουμε τώρα. Μου λέει, κοίτα να δεις. Ούτως ή άλλως, τις κοπέλες τις ξέρω. Τις περισσότερες τουλάχιστον. Εγώ ούτως ή άλλως θα ανοίξω γραφείο δικό μου, αλλά όχι εδώ. Θα ανοίξω ένα γραφείο στην Κύπρο, για να είναι το χαμηλότερο ΦΠΑ.
Και άμα θέλεις αργότερα και σου αρέσει η δουλειά, έλα ως συνεργάτης μου και μετά ανοίγεις και εσύ ένα δικό σου. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Άμα έχεις, άμα έχεις κάνει έναρξη, είναι πάρα πολύ εύκολο μετά. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, μα έχω κάνει έναρξη ως ελεύθερος επαγγελματίας. Πάρα πολύ ωραία. Μου λέει, θα μιλήσω με τον λογιστή μου, μίλα και εσύ με το δικό σου και όλα θα γίνουν νόμιμα. Λοιπόν, όντως και έτσι έγινε. Λοιπόν, για να ξέρετε, η κοπέλα και εγώ βάλαμε λεφτά, πληρώσαμε ανθρώπους να μας φέρουν λίστες, είχε ήδη και τις δικές της λίστες, σε φωτοτυπία, μου δώσε αρκετές λίστες, μου τις έστειλε μέσω Viber και άρχισα να γράφω, να παίρνω τηλέφωνο. Μου τύχανε άτομα από γνωστά γραφεία και μου είπανε ναι, είχα κάνει γραφή πριν από τόσα χρόνια, έτσι από περιέργεια που βρήκα το τηλέφωνό μου, τους εξήγησα την αλήθεια, τους είπα ότι υπάρχει ένα γραφείο στην Κύπρο, εγώ έχω αναλάβει την Ελλάδα ως συνεργάτης προς το παρόν κτλ. Κτλ. Σε κάποιους ανθρώπους τους είπα ότι το βαφτιστικό μου είναι έτσι, αλλά δεν είναι το κανονικό μου όνομα. Βέβαια, έπεσα πάνω σε μια φίλη της και της είπα άλλα τι άλλα. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτή η μία φίλη της πήγε και τα παρουσίασε όπως ήθελα αυτή. Εγώ, επειδή αγαπάω τα παιδιά, πραγματικά αγαπάω τα παιδιά, όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι ο Ζακ βλέπει σκυλάκια, γατάκια, παιδάκια στον δρόμο και χαζεύει, με την καλή έννοια, χαζεύει. Και δεν με έχει παρεξηγήσει ποτέ κανένας. Δηλαδή, βλέπω μια ολόκληρη οικογένεια, τον πατέρα, τη μητέρα και έχουν μαζί τους ένα καροτσάκι με ένα παιδάκι. Σταματάω, χαμογελάω, ψυχούλα μου, αγάπη μου, τι κούκλα που είσαι, τι πριγκίπισσα, τι κούκλος, τι πρίγκιπα, τέτοια μωρέ, έτσι χαζούλικα. Μέχρι και οι άντρες γελάνε, ξέρεις, μου χαμογελάνε, γελάνε, γιατί φαίνεται ότι δεν το κάνω με πονηρό σκοπό. Φαίνεται ότι το κάνω από αγάπη. Με βλέπουνε πάνω στο μηχανάκι, σου λέω, ωχ, εντάξει, μια χαρά παιδί είναι. Χαμογελαστός, ευγενικός, προφανώς αγαπάει τα παιδιά. Δεν με έχει παρεξηγήσει ποτέ καν, ούτε ένας δεν έχει γύρισε να μου πει, τι κάνεις κύριε μεγάλε, μήπως παρανοχλείς τη γυναίκα μου, μήπως το κάνεις. Ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Ποτέ. Οι άνθρωποι εδώ, οι γείτονες, με αγαπάνε όλοι. Όλοι. Ο σπιτονοικοκύρης, μια χαρά. Ο από πάνω. Τέλος πάντων. Οι άνθρωποι που συνεργάζομαι μαζί, στα μαγαζιά που πηγαίνω λόγω της Wolt. Και παρεπτόντως, είμαι ανεξάρτητος συνεργάτης της Wolt. Ανοίγω την εφαρμογή της Wolt όποτε θέλω. Wolt. Όσοι ξέρουν τη Wolt. Wolt, παιδιά. Κάτσε, περίμενε. Παιδιά. Να το δείξουμε και στην κάμερα. Wolt. Την ανοίγω όποτε θέλω, την εφαρμογή. Γιατί η κυρία Φωτεινή Προγκάπκη γύρισε και έγραψε ένα από τα πολλαπλά ψέματα, τα οποία τα βγάζει έτσι μυθοπλασία από το μυαλό της, ότι σε 4 μέρες, λέει, πήγα σε 4 δουλειές και με διώξαν από τις 3 μέσα σε... Δεν θυμάμαι πώς το έγραψε. Κάπου το έγραψε αυτό. Άμα ψάξω, θα το βρω. Τέλος πάντων, αυτή η φίλη της γύρισε και είπε τα δικά της. Μετά η Φωτεινή έβγαλε το δικό της σενάριο και το μόνο που είχα πει στη φίλη της, να σου ζήσει η κορούλα. Αυτό είναι, δηλαδή, τι πιο ευγενικό να πεις έναν άνθρωπο να σου ζήσει το παιδάκι σου. Δεν το είπα ούτε πονηρά, ούτε τίποτα. Σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου. Τι λες, μωρή. Έχω και τις κλήσεις ηχογραφημένες. Τα έχω όλα ηχογραφημένες, γιατί ξέρω τι μου γίνεται. Δεν είμαι κανένας βλάκας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω τώρα να σας δείξω, πέρα από το γεγονός, δεν ξέρω από τεχνολογία, δεν ξέρω πώς λειτουργεί η δικά της ομάδα, θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ αστείο που έχει γράψει η ίδια, η οποία όταν φτιάχνεις μια επαγγελματική ιστοσελίδα στο Facebook, υπάρχει μια επιλογή με το που πάει κάποιος να στείλει μήνυμα, σου βγάζει κάποιες επιλογές. Ωραία. Δοκιμάστε το στην ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, δοκιμάστε. Πατήστε εκεί που λέει μήνυμα ή message, εδώ όπως δείχνω με το ποντίκι τώρα, και κοιτάξτε τι θα σας βγάλει. Νομίζω το έχω πατήσει ήδη, αλλά κοιτάξτε εδώ.
Μόλις πατήσετε, θα σας εδώ βγάζει δύο επιλογές. Δύο επιλογές. Εδώ λέει, I have a question, can you help, στα αγγλικά. Is anyone available to chat? Τώρα, δεν γνωρίζω. Προφανώς, αν κάποιος το κάνει στα ελληνικά, βγάζει αυτόματα το ελληνικό κομμάτι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αυτά τα βγάζει αυτόματα. Ο περισσότερος κόσμος, λογικό είναι, θα πατήσει το πρώτο. Έχω μια ερώτηση, μπορείτε να με βοηθήσετε. Ή ξέρω εγώ, χρειάζομαι είναι κανείς διαθέσιμος για κουβέντα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έχει κάνει. Θα πατήσω παύση, θα το βρω, θα σας το δείξω και θα πεθάνετε από τα γέλια. Μισό, περιμένετε. A few moments later. Αλλά μισό λεπτό, βρήκα αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε τι λέει εδώ πέρα. Γράφει πριν από δύο μέρες. Έχω σκοπό να ανεβάσω πολλές φωτογραφίες με τη φάτσα του δημόσια, το τι έχει αναφερθεί τόπος μέσα από 3-4 με τη 3 μέσα σε 2 μέρες που τον έδιωξε από τη δουλειά και μου ζήταγε δανεικά. Αυτό είναι πολύ αστείο, έτσι. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοπηλιά. Εγώ δεν δουλεύω για κανέναν, για να ξέρεις. Είσαι τόσο ηλίκια, δεν έχεις καταλάβει. Λοιπόν, όσο για το κομμάτι που λέω ότι τη ζήταγα δανεικά, για πάμε λίγο στο Viber να γελάσουμε, να το ξεπροβάλλουμε και αυτό. Προσέξτε εδώ τι γίνεται. Τι της λέω. Εφόσον επέμενε δήθεν και καλά ότι δεν μου χρωστά κάποια λεφτά, είχα δουλέψει κάποιες μέρες παραπάνω, δεν πειράζει. Της είπα στο τέλος, όπως νομίζεις, okay, μπορείς τουλάχιστον να μου τα δανείς αυτά τα λεφτά. Γιατί χάλασα πολλές μέρες, δεν βγήκα έξω να δουλέψω, να βγάλω τα μεροκάματα της Volt, για να δουλέψω πάνω στο δικό της το κομμάτι, μην ξέροντας ότι είναι αυτή η απατεώνιστα, τέλος πάντων, δεν το έκανα. Έφαγα και ένα πρόστιμο, των 250 ευρώ, και με αυτά τα λεφτά είχα σκοπό να πάω να κάνω έκπληξη στην κόρη μου, στα γενέθλιά της, τα οποία πέρασαν πριν από κάποιες μέρες, και της είπα να μου τα δανείσει και να τα δώσω μέχρι τέλος του μηνός. Και αυτή έλεγε ότι ζήταγα δυνικά, δεν έχω ψυγείο, δεν έχω να φάω. Όχι, μωρή, ηλίθεια, έχασα μια εβδομάδα πάνω στη δουλειά, πάνω από τη δουλειά μου για να κάνω τη δικιά σου δουλειά, δεν μου τα πλήρωσες και όταν σου τα ζήτησα τουλάχιστον δανεικά, ακόμη και αυτό, μου είπες όχι. Λέγε τα συμφραζόμενα, εντάξει, μη λες μόνο τα δικά σου, μη λες μόνο αυτό που σε συμφέρει, ότι μη προγκάκι. Όπως έχω γράψει πάνω αριστερά, Μαγνούνα στα αραβικά σημαίνει τρελή σε γυναίκα. Μαγνούν, όπως είπα προηγουμένως, τρελός, Μαγνούνα. Τρελή. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε αυτό που ήθελα να σας δείξω για την ομάδα. Sorry, αυτό έπρεπε να κάνω αυτή την παράκαμψη. Για πάμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θυμάστε τι έδειξα προηγουμένως με το μήνυμα, message. Τι βγάζει, τις δύο επιλογές που βγάζει. Τι γράφει, παιδιά, τι γράφει η ηλίθια. Διαβάστε, δηλαδή τα λέει μόνη της. Ξεπροβάλλει τον εαυτό της. She exposes herself for her stupidity. She is fucking stupid. She's so stupid. Είναι τόσο ηλίθια. Δεν ξέρει πώς λειτουργεί η τεχνολογία, δεν ξέρει πώς λειτουργεί το Facebook. Τι σόι γραφεί η γνωριμιόν είχες μέσα του Facebook, μωρή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τι λέει, διαβάζω. Πριν από δύο μέρες. Ίδιο μοτίβο. Όσο κάνω αναρτήσεις, είναι κανείς διαθέσιμος. Και γράφει, βρε, τουλάχιστον άλλαξε το μοτίβο και ένα μωρό χαμπάρι θα σε έπαιρνε. Και ένα μωρό χαμπάρι θα σε έπαιρνε. Ό,τι να είναι. Μόλις αναφέρομαι φυσικά για βιντεοκλήση, γαργάρα και οι απειλές δίθεν Σουζάνα, θα τις κλαίω. Μάλλον πήγε να γράψει θα τις κλάσω. Για φυσικά δεν είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά. Τι άλλο γράφει. Προχωράμε σε πιο χοντρά στοιχεία λοιπόν. Συν τα δικά μου ψεύτικα προφίλ τα οποία έχουν εντοπίσει και χαμπάρι δεν έχει πάρει ο ακόμα και περιμένει την κατάλληλη στιγμή και χρόνο τα οποία οδηγούν σε web video porno. Τι λέει. Και έχει ανεβάσει εδώ κάτι φωτογραφίες. Κάτσε να τις δούμε, να τις ανοίξουμε. Άμα τις ανοίξει.
γιατί έχουν κάνει πολλές πολλαπλές αναφορές. Κάτσε να δούμε. Τι προσπαθεί να πει... Αλλά εντάξει, αυτό ισχύει. Λοιπόν, αυτό εδώ που λέει ότι εγώ το έφταξα και καλά ότι είναι μια πορνοστάρ για να την ξεφτυλίσω, προκαλώ την Φωτεινή Προγκάκη, οποιονδήποτε εισαγγελέα, οποιονδήποτε της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, οποιονδήποτε προγραμματιστή, οτιδήποτε. Προκαλώ οποιονδήποτε να φέρει αποδείξεις ότι έχω εγώ σχέση, οποιαδήποτε σχέση με αυτό το προφίλ. Αυτό. Ίσα-ίσα που όταν είδα εγώ αυτό το προφίλ, κατάλαβα κατευθείαν ότι είναι ψεύτικο, κατέβασα τη φωτογραφία, βρήκα από που την έχει κλέψει και το είπα και στους φίλους μου. Δεν, και απλά τώρα ποιος έχει φτιάξει αυτό το Φωτεινή Προγκάκη, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, για να το επομείνω, πάλι Φωτεινή Προγκάκη, ιδιωτική κάμερα web. Δεν έχω ιδέα, παιδιά, δεν έχω ιδέα. Αυτά τα έχω δει. Τα έχω δει. Λοιπόν, οκ. Πάει αυτό. Λοιπόν, θα σας δείξω κάτι ακόμη που είναι πάρα πολύ γελίο. Ίδιο μοτίβο. Πάλι ίδιο μοτίβο. Κοιτάξτε τι γράφει η Λήθεια, παιδιά. Εντάξει, εδώ είναι πάρα πολύ ηλίθια. Εδώ είναι, αυτό όταν το είδα, πέθανα στα γέλια. Και μετά ξαναπήγα στις κριτικές και είδα αυτό που αναφέρει. Και λέω, α, λοιπόν, ό,τι να είναι. Από ψεύτικα προφίλ και οι δύο εν λόγω κυρίες, η οποία φυσικά, αφού πίσω και από τις δύο, κρύβεται ο αρχι... μουσουλμάνος, πινάλας, αυτό. Λοιπόν, σαν κυρία Άννα Μαρία έγραψε και αρνητικά σχόλια στη σελίδα. Εγώ πήγα και το είδα μετά. Ευχαριστώ που με ενημέρωσες. Την ώρα που με άλλο προφίλ ταυτόχρονα πατούσε παντού χαχά στις αναρτήσεις μου. Κάτσε. Είπες ταυτόχρονα. Είπες τη λέξη ταυτόχρονα. Αν είναι να πιστέψουμε σένα ότι είναι ταυτόχρονα, δηλαδή, συγγνώμη, τι, πώς γίνεται αυτό, ταυτόχρονα. Πώς γίνεται να είσαι online ταυτόχρονα με δύο προφίλ, ταυτόχρονα. Ούτε ο Flash το κάνει αυτό. Πάμε παρακάτω. Μωρή ελληνή αρσενική, ναι, αυτό που είσαι εσύ κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Και προσέξτε, να σας επενθυμίσω, γιατί θα φτάσουμε στο καλύτερο σημείο. Κόμμα, χωρίς κενό, επόμενη λέξη. Σας το έχω ξαναπεί. Δεν ήξερες ότι το μοτίβο σε όλα είναι ίδιο και το τρολάρισμα μου σε τρέλανε και με μπλόκαρες. Doing! Περιμένετε. Ακόμη δεν έχεις δει τίποτα στα κανάλια και στις εφημερίδες. Πήγαινε, μωρί, θα γελάσουμε. Την καλύτερη διαφήμιση μας κάνεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτές τις φωτογραφίες. Is anyone available to chat? Τι, δηλαδή η κοπέλα πάτησε την αυτόματη επιλογή. Πού είναι το περίεργο. Ίδιο μοτίβο. Α, καλά. Λοιπόν. Εντάξει, απλά να ξέρετε, είμαι χωρισμένη μητέρα με ένα παιδί 20 ετών που μένει μαζί μου. Μπορώ να βρω σοβαρή σχέση, τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω αν είστε εσείς, αλλά είχα στείλει μήνυμα σε μια κυρία ξανθιά με κόκκινη φανέλα. Την ξέρετε την κυρία. Λοιπόν, θα τη δείτε αύριο την κυρία το απόγευμα στο βιντεοκλήση, κυρία μου, γιατί αύριο πρωί έχω ραντεβού που έχει καλέσει ο εισαγγελέας μετά από την παράδοση. Ναι, το κλασικό στικάκι που αναφέρει ποτέ. Άλλες φορές είναι 316, άλλες φορές είναι 302, άλλες φορές είναι δεν ξέρω εγώ τι. Ο αριθμός αλλάζει συνέχεια. Πάει πάνω, πάει κάτω. Ό,τι να είναι. Στοιχείο είναι η υποκλοπή πελατών από ένα μουσουλμάνο που θα τον κάνω να φτύσει το γάλα που ήπιε. Πάνω σε αυτό, επειδή έχω ρωτήσει δικηγόρο, να σου πω κάτι, Φωτεινή Προγκάκη, για να το ξέρετε όλοι εσείς που βλέπετε το βίντεο, ειδικά εσείς που υποστηρίζετε αυτή την απατεώνυσα, και το απέδειξα προηγουμένως την απατεώνυσα, δεν έχουν, και αλήθεια να λες, που δεν είναι αλήθεια, δεν έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο μαζί σου ότι είναι πελάτη σου. Οπότε, εν ολίγης,
I just gave you the middle finger, you stupid bitch. Αύριο, απόγευμα ή όποτε μπορείτε να μιλήσετε με κάμερα. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ίδιο μοτίβο που λες. Ναι, αυτό. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Μια άλλη κοπέλα το πάτησε στα ελληνικά. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Και νομίζω ότι είναι το ίδιο άτομο. Ρε ηλίθια! Ρε ηλίθια! Εσύ το έχεις βάλει. Ο άλλος όπου πατάει μια επιλογή. Τι ίδιο μοτίβο μπορεί βλαμμένη. Εννοείται ότι θα είναι ίδιο. Κομμωδία σχέτη. Δεν μπορώ. Ακούστε εδώ. Κοίτα, τι της έχει γράψει. Τι της έχει γράψει. Να είστε καλά, εύχομαι κάθε μέρα, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα για σήμερα, γλυκιά μου Ζακ. Χαϊδευτικό από ζαχαρένια με τόσο γλυκιά φυσιογνωμία. Seriously, what the fuck are you doing? Και βάζει καρδούλα στο δικό της. Στάνταρ είναι δικό της, στάνταρ. Πάλι τα ίδια, κυρία μου. Τι θε... Δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλο. Δεν μπορώ να δω το υπόλοιπο. Α, να το. Πάλι τα ίδια, κυρία μου. Τι θα θέλατε, παρακαλώ. Την περασμένη φορά γράψατε κατά λάθος ότι χρειάζεται τηλέφωνο επικοινωνίας μου. Το έχω στη σελίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Είμαι 48 χρονών, χρειάζομαι μια γνωριμία με άντρα ευκατάστατο. Α, ωραία. Έχω έναν μουσουλμάνος. Έναν μουσουλμάνος. Έναν μουσουλμάνος δεν πάει γραμματικά. Έναν μουσουλμάνο. Εγώ που είμαι ο... Καλά, είμαι 25% Αιγύπτιος, 25% Βρετανός, 25% Έλληνας και 25% Λιβανέζος. Γιατί οι γονείς μου και οι δύο μίξ. Ο πατέρας μισός Λιβανέζος, μισός Άγγλος, η μητέρα, Θεός χωρέστην, μισή Ελληνίδα, μισή Αιγύπτια. Α, τα έχει βάλει η τσατραπάτρα. Λοιπόν, με το 25% που δεν έχω πάει ούτε καν ελληνικό σχολείο, σε όλη μου τη ζωή έχω πάει σε βρετανικά σχολεία, πάντα, σε όλη μου τη ζωή, ξέρω ότι λέμε ένας μουσουλμάνος. Ή έναν μουσουλμάνο. Αυτή είναι η σωστή γραμματική. Αλλά μετά με τα νεύρα της δεν ξέρει καν τι γράφει. Ό,τι να είναι. Ωραία, φίλε, κομμωδία σκέτη, κομμωδία. Αυτή είναι. Ευχαριστώ. Η κοπέλα πάτησε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα το επόμενο κομμάτι να γελάστε. Το οποίο αυτό μου το έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο πρώην σύντροφός της. Αυτό που θα σας δείξω τώρα, καλά. Εντάξει, αυτό είναι κορυφή, έτσι. Κορυφή. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα στις κριτικές, τα reviews. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι το, πιστεύω αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι, από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα κομμάτι του βίντεο, τέλος πάντων. Βαθμολογία 2,3. Ωραία, φίλε, οτιδήποτε κάτω από 4 θεωρείται άσχημο. Και επειδή μου αρέσει η ειλικρίνεια, το ένα είναι δικό μου, το άλλο το βάλαμε με το επαγγελματικό, το μοιρασμένο το προφίλ. Αυτή η κοπέλα της έγραψε, τι της έγραψε? Η κοπέλα έχει μεγάλο πρόβλημα. Άλλα της έλεγα, άλλα απαντούσε. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, όντως, ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε. Σε αυτό που γράψαμε μαζί. Και εννοείται ότι τις βάλαμε αρνητικό. Ενημέρωση. Τελευταία ενημέρωση. Σάββατο 9 Σεπτέμβρη 2023, ώρα 07:31 το πρωί. Μπήκα επίτηδες για να γράψω ένα ειλικρινέστατο review. Καταρχήν, γελάω με το ψεύτικο review της κυρίας Όμορφο Μαράκη Αθήνα. Γιατί να γράψεις Αθήνα? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει λόγος να γράψεις Αθήνα? Εκτός αν προσπαθείς να κάνεις τον κόσμο να πιστέψει ότι όντως είσαι εκεί. Γιατί δεν είσαι εκεί στην πραγματικότητα. Είσαι στη Χαλκίδα. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι είσαι στη Χαλκίδα? Για να διαβάσουμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αυτά εγώ δεν τα ήξερα. Εγώ τα μάθα μετά. Γιατί όπως σας είπα, αυτό δεν το έχω γράψει μόνο εγώ. Το έχει γράψει και άλλο ένα άτομο μαζί. Λοιπόν,
Αυτό το προφίλ είναι το ίδιο της Φωτεινής Προγκάκη. Και μπορώ να σας το αποδείξω με τρεις πολύ απλούς τρόπους. Πολύ απλούς τρόπους. Πρώτον, θυμάστε τι σας είχα πει. Ο τρόπος γραφής είναι της Φωτεινής. Doing! Που βάζει, γράφει, κόμμα, χωρίς κενό και γράφει επιτόπου. Και όλοι όσοι τη γνωρίζουν το ξέρουν αυτό και μπορούν άνετα να το επιβεβαιώσουν. Δεύτερον, το προφίλ όμορφο μαράκι Αθήνα έχει κάνει like στο ίδιο της το review, στο σχόλιο, κάτι που είναι χαρακτηριστικό της Φωτεινής και της έλεγα μην το κάνεις αυτό. Η καρφώθηκε μόνη της. Τρίτον, και φαρμακερό. Και αυτό που θα σας πω τώρα το επιβεβαίωσα από τον πρώην σύντροφό της. Οι φωτογραφίες του προφίλ έχουν χρησιμοποιηθεί από την ίδια τη Φωτεινή και μου τα έχει στείλει και εμένα στο Viber και έχει δηλώσει ότι είναι τα δικά της πόδια. Just stop it. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε τώρα. Αυτό εδώ το review, ελάτε να το διαβάσετε. Εγώ θα το κάνω αντεγγραφή, επικόλυση και θα το βάλω κάτι στη τέτοια στιγμή του βίντεο για να υπάρχει. Επίσης, να διευκρινίσω κάτι. Εδώ πέρα που έχει χρησιμοποιηθεί η λέξη τραβεστή, θέλω να διαβάσετε προσεκτικά τα συμφραζόμενα. Το διαβάζω. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω το γεγονός ότι έχει αφήσει τον εαυτό της ως γυναίκα και έχει γίνει ένα τέρας. Αυτό ισχύει. Δεν είναι τυχαίο που ο Χάρης, ο πρώην σύντροφός της, γύρισε μια μέρα και της είπε. Αυτός της είπε. Εγώ αναφέρω αυτό που της είπε. Προσέξτε, δεν το λέω εγώ. Το λέει ο άλλος. Εγώ απλά αναφέρω αυτό που έχει υποθεί ήδη. Πώς έχεις. Πώς είσαι έτσι, μωρή. Έχεις γίνει σαν τραβεστή. Αυτό, ανά πάσα στιγμή, όποιος δεν με πιστεύει, μπορεί να επικοινωνήσει με το Χάρη, να τον ρωτήσει. Ναι, θα σας πει ναι, εγώ το είπα. Δεν το είπε ο Ζακ. Θα σας πει, σαν Χάρης, εγώ το είπα. Ο Ζακ δεν το είπε ποτέ αυτό. Εγώ είμαι ευγενικός. Όταν την είδα, βέβαια. Τέλος πάντων. Οι φωτογραφίες που βλέπετε στο προφίλ της είναι πολύ παλιές, εκτός από κάποιες που βάφεται πολύ έντονα προσωρινά και προσπαθεί να κερδίσει ένα μικρό κομμάτι από τον παλιό της εαυτό. Α, και παρεπιπτόντως. Σε κάποια εποχή, όπως γράφουμε και στο 23, είχε ξεφτυλίσει την ίδια την κόρη της, όλοι το ξέρουν αυτό, ξεφτύλισε την ίδια της την κόρη είναι, και τα βγάζει όλα δημόσια, όπως κάνει με όλο τον κόσμο δηλαδή, και η κοπέλα δεν πάει καλά. Μια κοπέλα, τέλος πάντων. Όσα είχαν γίνει μεταξύ τους, μάνας και κόρης, είναι δυνατόν ποτέ σοβαρό γραφείο γνωριμιών να βλέπει όλος ο κόσμος δημόσια όλα όσα λέει με την κόρη της. Λοιπόν, να σας πω και μια άλλη πληροφορία. Έμαθα από πολύ έγκυρη πηγή ότι πριν από λίγες μέρες η Φωτεινή Προγκάκη κάλεσε την αστυνομία για να συλλάβουν την κόρη της με δικαιολογία ότι δεν είναι καλή μάνα και να την ξεταξετάσουν ψυχολογικά. Τι? Και ξέρω και τον λόγο που το έκανε. Το έκανε μόνο και μόνο γιατί την εγγονή της την κακομαθαίνει. Και η κόρη της, με το δίκιο της, αυτή τη στιγμή συμφωνώ με την κόρη της, εμένα δεν μ' αρέσει η αδικία, ακόμα και αν είναι κάποιος αντίπαλός μου, θα πω την αλήθεια. Και γιατί η κόρη της γύρισε και της είπε την κακομαθαίνεις και δεν θέλω να έχεις πολλές επαφές με τη μικρή. Και καλά της είπε, γιατί δυστυχώς την έχει κακομάθει πάρα πολύ τη μικρή, την εγγονούλα της. Και τώρα που ανέφερα την κόρη της, κοιτάξτε πως η ίδια η κόρη της παραδέχεται ότι η μητέρα της είναι απατεώνισσα. Προσέξτε, εδώ θα σοκαριστείτε τώρα. Για πάμε να διαβάσουμε μαζί. Μέσα στα συμφραζόμενα, δεν κόβω και ράβω όπως κάνει η Φωτεινή Προγκάκη υποκρίτρια. Δεν κόβω και ράβω, δεν δείχνω μόνο το σημείο που με συμφέρει, όπως εκείνο με τα δανεικά. Γιατί υπάρχουν συμφραζόμενα. Α, και παρεπτόντως, το ψυγείο, το έχω, έχω ψυγείο, απλούστατα μου χάλασε το κουμπί που ρυθμίζει τη θερμοκρασία. Αυτό είναι όλο. Και το ψυγείο θέλει άλλαγμα. Και το έχω πληρώσει και θα μου φέρουν καινούριο ψυγείο. Και έχω και την απόδειξη από τον Κοτσόβολο.
460 ευρώ και 82 λεπτά με την έκπτωση. Που δικαιούμαι μια έκπτωση γιατί είμαι πολύ καλός πελάτης, γιατί ξοδεύω πολλά λεφτά για να συντηρώ το σπίτι μου. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά στριμώχτηκα εκείνη την εποχή. Πάμε τώρα να διαβάσουμε. Μέσα σε βραζόμενα μου λέει σε κάποια φάση τις φέρθηκες πούστικα και τη λέω έκανα έρευνα και βρήκα όλα όσα έχει κάνει. Τη ρωτάω πούστικα. Μου λέει τι ακριβώς πας να κάνεις με τη δουλειά της. Τι να αποδείξεις. Και τη γράφω. Έχει ζήσει τη μητέρα σου και ξέρεις πολύ καλά πως είναι μυθομανής και διπολική. Παρεπτόντως, θα σας βάλω να ακούσετε και το κομμάτι που παραδέχεται ότι παίρνει μόνο Ζάναξ. Ότι παίρνω τα χάπια αυτή την περίοδο. Okay. Παίρνω τα χάπια. Είμαι σε μόνο τι χάπια είναι αυτά. Ζάναξ. Okay. Μάλλον δεν τα ξέρεις, γιατί κλασικά τα περνάει όπως θέλει εκείνη. Η μητέρα σου έχει φάει πολλά λεφτά από πολύ κόσμο και τις έχουν κάνει πολλαπλές μηνύσεις. Έχω βρει αρκετούς ανθρώπους που μου το είπαν αυτό. Δεν έκοβε αποδείξεις, δεν έχει πληρώσει το ΦΠΑ, η υπεύθυνη της δόσης ήταν μούφα, να συνεχίσω, παιδιά, και τι μου γράφει. Κοιτάξτε, την ίδια στιγμή, δεν είναι ότι αυτό το γράψε πιο μετά και έκοψα και έραψα, εγώ, και λέει η ελπίδα μόνη της, μου γράφει, εδώ είναι το σοκαριστικό, το παραδέχεται μόνη της, εγώ αυτά τα γνωρίζω χαίρο πολύ. Oh my God. Αλλά και πάλι, δεν με αφορά τι κάνει. Εσύ τι δουλειά έχεις με αυτά. Εσύ τι δουλειά έχεις με αυτά. Δηλαδή, ξέρει... Και παραδέχεται όλα αυτά που είπα, ότι η μητέρα της είναι απατεώνισσα, δεν έχει αποδώσει το ΦΠΑ, κόβει μούφα αποδείξεις, δεν κάνει γνωριμίες, κτλ. Το παραδέχεται, μόνη της. Διαβάστε το. It's right in front of you. Μπροστά σου. Φωτεινή Προγκάκη. Το βλέπεις αυτό. Το βλέπεις. Α, και επίσης μου είπε η κόρη της, κάπου είναι μέσα στη συνομιλία, ότι δεν σηκώνει ποτέ τηλέφωνο άμα δεν το ξέρει. Γιατί της είπα να σε πάρω τηλέφωνο. Μου είπε όχι, δεν ξέρω ποιος είσαι. Ξέρετε γιατί δεν σηκώνει τηλέφωνο. Γιατί ξέρει ότι θα την πρίξουν άτομα που η μητέρα της τους είχε φάει λεφτά. Πολύ απλά. Πολύ απλά. Αυτός είναι ο λόγος. Πολύ απλά, παιδιά, βάλτε τα κάτω. Ένα και ένα μας κάνει δύο. Απλά πράγματα. Και το ξέρει η ελπίδα. Και όπως είπατε, το παραδέχτηκε η μόνη της. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό το παλικάρι, έχω βάλει το κεφάλι μου επίτηδες σε αυτό το σημείο για να κρύψω το τηλέφωνό του. Δεν θέλω κάποιος να ξέρει το τηλέφωνό του. Έχω την άδεια. Του μίλησα σήμερα, νωρίς το απόγευμα. Για να πριν με πάρει τηλέφωνο ο άλλος ο κύριος, του μίλησα, μιλήσαμε δύο φορές από το τηλέφωνο και μου έδωσε την άδειά του να δείξω το όνομά του, αλλά για το τηλέφωνο δεν μπορώ, εντάξει. Ο κύριος Αλέξανδρος λοιπόν, που ανέφερα και προηγουμένως με τον άλλο κύριο, της γράφει πως είναι η Μπέμπα, Φωτεινή όλα καλά... Για μένα ψάχνεις για καμιά κοπέλα, Φωτεινή, μπορείς να με πάρεις σε ένα τηλέφωνο. Της γράφει και το τηλέφωνο του. Μετά της λέει, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, Φωτεινή, πώς θα βρεθούμε με τις κοπέλες. Θα μετακινήσω λίγο το κεφάλι μου τώρα. Τώρα μπορώ, πέρασε το τηλέφωνο του. Και της γράφει συνέχεια, όπως βλέπετε και τις ημερομηνίες, 17 έκτου, 6 εβδόμου, 13 εβδόμου, 22 8 του 22, 29 8 του 22, 39 του 22. Αυτή δεν το απαντάει καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Που τη βρήκα αυτή στη συνομιλία, όταν ήταν εδώ, έβλεπα από τα προφίλ της, απευθείας. Αφού μου είχε δώσει πρόσβαση. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο. Τι έγινε, με ξέχασες, μου λες ψέματα, με κοροϊδεύεις. Κρίμα που μου έλεγες ότι θα γίνουμε και κουμπάρι. Αυτό το λέει σε όλους, θα γίνουμε κουμπάρι. Σε άλλους λέει θα κάνουμε σχέση, άλλους λέει θα κάνουμε κουμπάρι. Ό,τι να είναι, λέει ό,τι βλακεία της κατέβει για να σε τραβήξει να της δώσει λεφτά. Όλο ψέματα μου λες, θα μ' είχες έτοιμο λέει μέχρι... πέρασε ένας χρόνος από πέρσι τον Αύγουστο, όλο ψέματα μου λες. Αν δεν σου κάνει κόπο
πάρε με ένα τηλέφωνο αύριο, ούτε ένα τηλέφωνο να με ενημερώσεις, γιατί δεν απαντάς, πες το, να, πες το τηλέφωνο άμα είναι να κορδέψεις, και... Λοιπόν, και γράφει την κλασική βλακία από κάτω, η δικιά μας. Του στέλνει και δύο screenshot του άνθρωπου, δεν τον νοιάζει. Ο άνθρωπο του έχει πληρώσει ότι παραπάνω από ένα χρόνο και δεν του έχει κάνει ούτε μια γνωριμία. Τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και έτσι λέει, πάρε με τηλέφωνο γιατί με κοροϊδεύεις ένα χρόνο. Με δουλεύεις κανονικά, πάρε ένα τηλέφωνο. Κοπέλα μου βρήκες. Ο άνθρωπος αναρωτιέμαι γιατί τη στέλνει μήνυμα ακόμα. Αναρωτιέμαι. Τελευταίο μήνυμα ήταν. Κάτσε, πότε ήταν αυτό. Το χάσα τώρα. 13 Αυγούστου του 23. Από εκεί. Τώρα, πριν από ένα μήνα και κάτι μέρες. Μάλιστα. Και θα σας δείξω μία άλλη κυρία, αλλά θα κρύψω το όνομά της. Η συγκεκριμένη κυρία της λέει, κορίτσι μου, γιατί χάθηκες. Τώρα αν ζητήσω επιστροφή των χρημάτων μου, πήρε λεφτά από αυτή τη γυναίκα. Ακούστε τώρα. Για να δω. Εντάξει, το όνομά της δεν φαίνεται, ευτυχώς. Έτσι δεν είπες. Και δεν λέω να με φέρεις επαφή από την πρώτη μέρα, που έτσι μου είχες πει. Και τηλεφωνικά και στο ανώτερο μήνυμά σου. Απλά προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο, πού είναι να το σηκώσει, αφού είναι απατεώνησα. Σε αποθηκεύει και μετά αντιγιά. Απλά προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο, να καταλάβω και να δω αν είσαι καλά και δεν απαντάς. Εγώ τι πρέπει να σκεφτώ τώρα. Απλά νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πραγματικά αυτά τα χρήματα τα είχα ανάγκη να τα στείλω στην εγγονή μου. Ούτε αυτό δεν σεβάστηκε. Ούτε αυτό δεν σεβάστηκε η απατεώνησα. Δεν έχει καθόλου καρδιά. Οι απατεώνες δεν έχουν καθόλου καρδιά. Μπορεί να κλέψουν και το τελευταίο λεπτό από έναν ηλικιωμένο. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Να πάνε να πεθάνει από την πείνα. Δεν τους νοιάζει. Ότι τα κλέψουν. Αυτά κάνει η Φωτεινή Προγκάκη. Συνεχίζω. Τα είχα ανάγκη να τα στείλω στην εγγονή μου και όμως τα θυσίασα γιατί πίστεψα στα λόγια σου. Φωτεινή Προγκάκη, θα σε διαλύσω. Θα σε διαλύσω. Βασικά αυτό κάνω. Και ήθελα να πιστέψω ότι διαφέρεις από τα άλλα γραφεία και είσαι ειλικρινής. Ανέκδοτο. Πριν απαντήσεις οτιδήποτε, έλα στη θέση μου και σκέψου αυτά που σου λέω. Πάλι θα πω, εύχομαι να είσαι καλά και αν εξαπατήθηκα, όντως, τότε, τι να πω. Δεν θα σωθώ με τα 200 ευρώ, όπως δεν νομίζω ότι θα σωθείς κι εσύ. Αλλά δεν είναι επαγγελματική όμως η συμπεριφορά σου. Άρα, φίλε. Καλημέρα. Δεν έχουν πει χρήματα. Σίγουρα έχει γίνει η διαδικασία με την πίστοση του λογαριασμού μου. Της είπε ψέματα ότι τη τα έστειλε πίσω. Κάτσε, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Για να δω. Να το, τώρα φαίνεται. Απλά πριν έκρυβα το όνομά της. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ, όπως με ενημερώσετε για την πορεία της υπόθεσής μου σχετικά με την επιστροφή των 200 ευρώ, όπως μου οφείλετε. Είναι αγένεια εκ μέρους σας να αγνοείτε τα μηνύματά μου. Αυτά είναι. Παρακάτω. Καλησπέρα σας, τα χρήματα δεν έχουν επιστραφεί. Και αν δεν έχετε σκοπό να τα επιστρέψετε, παρακαλώ να είστε συνεπείς στη διαδικασία της γνωριμίας. Ούτε γνωριμία δεν της έκανε. Η γυναίκα πλήρωσε για να κάνει γνωριμία και δεν της έκανε ούτε καν γνωριμία. Παρόλο που έλεγε ότι οι γυναίκες είναι δωρεάν. Της πήρε 200 ευρώ που τα χρειαζόταν με την εγγονή της και δεν της έκανε ούτε γνωριμία. Αυτή είναι γυναίκα. Γυναίκα. Και... Ντροπή ρε φίλε, ντροπή. Μα το Θεό, ντροπή. Ντροπή. Λοιπόν, παρακαλώ να είσαι συνεπής στην διαδικασία της γνωριμίας. Ως πελάτης είμαι συνεπής. Το ίδιο οφείλετε και εσείς. Ευχαριστώ. Τι να πω. Τι να πω. Με αυτή τη γυναίκα έχουμε μιλήσει και της είπα, λυπάμαι αυτό που περάσατε, μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι. Αν θέλετε να κινηθώ νομικά, το κάνω, όχι μόνο εγώ, κι άλλοι. Μ' αρέσει που η Φωτεινή Προγκάκη έχει το θράσος
έχει το θράσος να πει θα πάω στα κανάλια και σε εφημερίδες. Πήγαινε! Θα γελάσουμε! Θα γελάσουμε! Θα σου κάνω μήνυση επιτόπου και θα σε περιμένουν ακριβώς έξω από το στούντιο. Ακριβώς έξω από το στούντιο. Πήγαινε, σε προκαλώ. Πήγαινε, Φωτεινή Προγκάκη. Εσύ θα γίνεις ζεζίλη. Όλοι ξέρουν ότι είσαι σάικο. Και να φτάσουμε λίγο στο σημείο που λέγαμε πριν για το ψεύτικο review για το όμορφο μαράκι Αθήνα. Όμορφο μαράκι Αθήνα. Παιδιά, είναι δυνατόν σελίδα με 6.400 likes. Εντελώς τυχαία 6.400 ακόλουθους. Ίδιος αριθμός, έτσι. Προσέξτε το αυτό. Και να έχει ένα review. Ένα άτομο μπήκε να κάνει review από 6.400. Δηλαδή για να πάρεις 100 reviews, πόσο χρειάζεσαι. Πόσο. Ωραία, φίλε, δεν θα το φανταστώ αυτό. Ένα review, έτσι. Το οποίο το ένα review είναι από το όμορφο μαράκι, το οποίο, προσέξτε πώς γράφει, προσέξτε τώρα πώς γράφει, γιατί καρφώθηκε μόνη της η Φωτεινή Προγκάκη. Να, καταρχήν αυτά είναι τα μπούτια της, αυτό που λέγαμε και πριν. Άψογη συμπεριφορά. Ποια! Η Φωτεινή Προγκάκη έχει άψογη συμπεριφορά. Το βίντεο που ανέβασε εναντίον μου το είδατε προχθές. Το είδατε. Αυτή είχε... Α, δεν βρίζει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν βρίζει. Smoke weed every day. Άρε Snoop Dogg. Καλά κάθε φορά. Και το βλέπα. Και γέλαγα. Το έλεγα στην φίλη μου, στην αστυνομικό που ξέρει για την υπόθεση. Γέλαγε κι αυτή. Θα της το δείξω. Μόλις το ολοκληρώσω αυτό το βίντεο θα της το δείξω όλο μαζί. Λοιπόν, άψογη συμπεριφορά. Κόμμα, χωρίς κενό, υπεύθυνη, αυτό που σας είπα πριν, το κλασικό της Φωτεινής, και όλη μέρα στις ευθύνες του γραφείου η υπεύθυνη κυρία Φωτεινή και οι συνεργάτες της. Κόμμα, χωρίς κενό, προσπαθούν καθημερινά το καλύτερο για τον καθένα μας. Συγχαρητήρια. Ναι. Αυτές οι φωτογραφίες είναι τα πόδια της Φωτεινής. Μου τα έχει στείλει στο Viber και ξέρω και πού πάρθηκαν αυτές οι φωτογραφίες. Ξέρω και το σημείο που πάρθηκαν αυτές οι φωτογραφίες. Ξέρω και τη διεύθυνση που πάρθηκαν αυτές οι φωτογραφίες. Απλά δεν μπορώ να πω τη διεύθυνση βέβαια. Δεν κάνω κάτι νιές. Α, και σε μια άλλη φάση την έχω φωτογραφίσει να λέει εγώ δεν κάνω κάτι νιές. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Να, εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Τα πόδια της. Αυτά είναι τα πόδια της Φωτεινής. Εδώ. Κάτσε να μετακινήσω λίγο. Οπα. Τι έκανα, παιδιά. Sorry. Έλεος. Θα κινήσω λίγο το κεφάλι μου. Sorry για το λάθος. Ναι. Μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Ρωτάνε συνέχεια για... τις αληθινές κοπέλες που βάζω, έχω βάλει στο δικό μου το γραφείο, το οποίο είναι νόμιμο, ευτυχώς. Το έδειξα και στη φίλη μου την αστυνομικό, το έχω δείξει και σε άλλους πελάτες που έχουμε βρεθεί από κοντά και έχουμε μιλήσει και έχουμε φάει, έχουμε πιει μαζί, έχουμε περάσει ωραία, έχουμε πιει καφέδες, όχι στείλτα μου και μετά σε αγνοώ. Τα δύο τηλέφωνά μου τα σηκώνα ανά πάσα στιγμή, το προσωπικό και το επαγγελματικό, αναγκάστηκα να πάρω δεύτερο, εντάξει, για άλλους λόγους. Τέλος πάντων, αυτά, σας κούρασα, το βίντεο ήταν αρκετά μεγάλο, λυπάμαι γι' αυτό. Συνήθως δεν κάνω τέτοια μεγάλα βίντεο, κάνω μικρά έτσι. Αλλά έπρεπε να ξεπροβάλλω όλα όσα μπόρεσα. Νομίζω δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να πω στην παρούσα φάση. Α, μισό λεπτό, να κάνω μια παύση, να θυμηθώ. Και άμα δεν θυμηθώ τίποτα, θα το κλείσω, επανέρχομαι. Θυμήθηκα. Το γραφείο της που δηλώνει ότι είναι στη Βελισσαρίου 2 στη Χαλκίδα. Ωραία. Μπορείτε να το γράψετε και να βρείτε και τον ταχυδρομικό κώδικα. Βελισσαρίου είναι μόνο μία στη Χαλκίδα ούτως ή άλλως.
Πήγα στη Χαλκίδα. Πότε πήγα? Νομίζω πήγα 19 Αυγούστου. Ναι, πήγα 19 Αυγούστου, πριν από ένα μήνα και δύο μέρες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, παιδιά. Προσέξτε. Προσέξτε αυτό που θα σας δείξω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε Βελισσαρίου 2 στη Χαλκίδα. Εδώ είναι το κατάστημα του κύριου Λουκά, ΑΕ, Αθανάσης Λουκάς ΑΕ. Όπως βλέπετε, Βελισσαρίου 2. Το γραφείο της απατεώνισσας βρισκόταν εκεί πάνω. Σε ποιον όροφο? Στον τέταρτο. Στον τέταρτο. Ήταν εκεί στο τέταρτο. Δεν υπάρχει πια. Εδώ και πόσο καιρό? Δες και τα κουδούνια. Για να δούμε και τα κουδούνια. Αχ, δεν φαίνονται, ρε γάμο. Το όνομα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει ούτε το όνομα πουθενά. Φωτεινή Προγκάκη δεν υπάρχει. Τα βγάζω όλα για να είμαστε σίγουροι. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να ελέγξει. Υποθέτεται εκεί πάνω ήτανε. Θέλεις να σε κάνω? Όχι, εντάξει, οκ. Εντάξει, οκ, έγινε. Αυτά. Snoop Dogg.